Χαρακτηριστικά πάγιας δυσαρέσκειας αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις για το κυβερνών κόμμα όσον αφορά τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, όπως προκύπτει από τις τελευταίες έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας ένα χρόνο μετά το δυστύχημα που ράγισε τις καρδιές όλων και ερευνάται τόσο από την ελληνική δικαιοσύνη όσο και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll, και στο ερώτημα ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διελεύκανση της τραγωδίας των Τεμπών, το 70,3% ανέφερε πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο. Την ίδια ώρα, όπως προέκυψε από έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι το δικαστικό και το πολιτικό σύστημα έχουν κινηθεί αποτελεσματικά για να αποδοθούν ευθύνες ή όχι για το δυστύχημα των Τεμπών, το 88% αναφέρει πως όχι, δεν έχει γίνει πρόοδος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως σταθερή αυτή την εικόνα, διότι υπάρχει η οργή για αυτό το οποίο έγινε, η οποία είναι τυφλή. Αλλά ξέρετε, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ταυτίζεται με την εκδικητικότητα. Η δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται νυφαλιότητα, χρειάζεται αντικειμενική κρίση και κυρίως χρειάζεται έρευνα σε βάθος για να βρούμε τις πραγματικές αιτίες του κακού και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πραγματικά που πρέπει. Βέβαια, οι συνάδελφοι από την αντιπολίτευση, ευτυχώς όχι όλοι, επέλεξαν αυτό το θέμα ως θέμα αιχμής για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, προτάσσοντας περισσότερο το συναισθηματικό έναντι του πολιτικού. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις αιτιώδη συνάφεια σε αυτό το οποίο έγινε με την έλλειψη, κατά τη γνώμη μου, των συστημάτων ασφάλειας τα οποία είχαν προβληθεί ως αναγκαία. Μόνο το 14% των σειρμών σε όλη την Ελλάδα έχει τέτοιου είδους κάλυψη. Υπήρχαν κανονισμοί ασφαλείας οι οποίοι έπρεπε να τηρηθούν με αυστηρότητα και κάποιοι δεν τους τήρησαν. Εντοπίστηκε από την έρευνα ότι είχαμε τουλάχιστον 7 ανθρώπινα λάθη, τραγικά μεγάλα ανθρώπινα λάθη, ότι είχαμε μια διοικητική χαλαρότητα η οποία δεν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οργανισμό και πληρώσαμε το τίμημα. Βεβαίως υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες οι οποίες ανελήφθησαν, αλλά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή μιλώντας από το πρώτο δευτερόλεπτο για συγκάλυψη, έδειξε ότι ήδη είχε προαποφασίσει τι θα κάνει. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 24 ώρα, με τις οποίες αδειάζουν τον Κώστα Καραμανλή για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, τη στιγμή που η κόντρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλο ένα και αγριεύει στη σκιά της Εξεταστικής Επιτροπής για την Εθνική Τραγωδία. Μιλώντας στον Αντένα το πρωί της Παρασκευής και αναφερόμενος στα Τέμπη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είπε πως σε περίπτωση που είχε πολιτική ευθύνη δεν θα έβαζε υποψηφιότητα στις εκλογές. Ο ίδιος μάλιστα σημείωσε πως δεν οδηγεί πουθενά σήμερα η παραίτηση του Κώστα Καραμανλή από τη βουλευτική ασυλία. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος, όταν διαφώνησε με το κόμμα του, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα, παραιτήθηκε από βουλευτής και δεν ξανάβαλε. Αν μιλάμε λοιπόν στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών, σας έχω απαντήσει. Δεν θα βάζετε υποψηφιότητα. Εγώ ναι. Μάλιστα. Εγώ ναι. Επιπλέον, ο κύριος Φλωρίδης επισήμανε πως την υπόθεση για το δυστύχημα των Τεμπών είναι παρόν ο καλύτερος εισαγγελέας της χώρας, ενώ, όπως είπε, βρίσκεται υποδικαστική διερεύνηση το ποιος διέταξε τον μπάζωμα. Σημειώνεται πως η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης έρχεται μετά τις αποστάσεις που έλαβαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, Λευτέρης Χτιστάκης και Γιώργος Σταμάτης, για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Μιλώντας στο Blue Sky, ο κύριος Φόρτωμας είπε πως προφανώς θα είχε παραιτηθεί από τη βουλευτική του ασυλία στη θέση του Κώστα Καραμανλή. Είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε ως πολιτικό πρόσωπο την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε και δημοκρατικά εκλέχτηκε. Θα το λέγατε δημοσίως πολιτικά, άστε το νομικά, πολιτικά θα το προφανώς λέγατε. Προφανώς θα είχα παραιτηθεί. Παράλληλα, ο Λευτέρης Χτιστάκης, μιλώντας στο Άττικα, δήλωσε πως και εκείνος θα είχε παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία, αν ήταν στη θέση του πρώην υπουργού. Και εγώ μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Εγώ δεν θα άντεχα αν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ερμηνεία.